Οι ιστορίε συνεχίζονται. Είχαμε μια σπάνια σύνοδο τη Αφροδίτη με τον ήλιο στο ζώδιο του Λέοντα. Τα ουράνια σώματα συναντιούνται περίπου μία φορά το χρόνο. Αυτή η σύνοδο έχει δύο όψεις, Έγινε χθε. Η αρνητική είναι αυτή που γίνεται στη Χαβάη γιατί έχει το στοιχείο της φωτιάς και η θετική είναι ότι πολλοί άνθρωποι ανεξαρτήτως ζωδίου και ηλικίε θα γίνουν παραλήπτες χαράς, ευκαιριών, ερωτικών γνωριμιών, αποφάσεων που θα πάρουν και οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε επιτυχία που έχει να κάνει με καριέρα, με διάκριση, με λύσεις οικονομικών θεμάτων ή με συναντήσει οι οποίε θα του αλλάξουν σταδιακά τη ζωή με την έννοια του καλού και της... Ε, ε, προοδευτική εξέλιξη ή ακόμα και τη διάκριση. Μάλιστα. Αυτή η σύνοδο. Έχουμε και τα θετικά λοιπόν. Ναι, είναι και τα θετικά. Έχουμε και κάτι να Το περιμένουμε. Το οποίο δεν είναι θέμα ζωδίου, είναι θέμα ανθρώπου. Είναι θέμα στιγμή. Πόσο τυχερός ή άτυχο είναι Και να έχει και την αντίληψη να ε, το καταλάβει. Αντίληψη αυτό. και να δράξει την ευκαιρία Ακριβώς. να μην την αφήσει να χαθεί. Για πάμε Από να μας την πείτε. άλλη να πω και το άλλο ότι mm. τα τυχήματα θα συνεχίζουν και τα προβλήματα υγεία. Διότι είναι ο Άρη στην Παρθένο απέναντι από Κρόνο και Ποσειδώνα. Και αυτό έχει διάρκεια μέχρι τέλη Αυγούστου. Ατυχήματα όπω είναι πεσήματα, όπω είναι απροσεξίε, όπω είναι αυτοκινητιστικά, όπω είναι συγκρούσει. Mm -hmm. Θέλει προσοχή, Θέλει Γιατί προσοχή. τώρα. Στην μια νέα σελήνη που έχουμε 16 του μηνό και μια οδηγεί σε μια κρίσιμη πανσέλινο στις 31 Αυγούστου. Συνοπτικά τώρα τα ζώδια. Συνοπτικά. Ο κρυό είναι ο άνθρωπο που τονίζει την δημιουργικότητα, η ενεργητικότητα και ο παράγοντα τη τύχη. Τόσο στο να ξεχωρίσει, όσο να πετύχει, όσο και να κατακτήσει. Και εδώ εμπεριέχεται το ερωτικό. Οι νεότεροι ή οι πιο αδέσμευτοι θα έχουν την ευκαιρία σημαντικών ερωτικών γνωριμιών που παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή τους σαν συμπλήρωμα βασικό. Ο Ταύρος, ο οποίος είπαμε είναι στατικός και είναι λιγάκι παθητικός αυτήν την εποχή λόγω πολλών συνδυασμών, η Αφροδίτη με τον Ήλιο εχθές τον βοηθάει να βελτιώσει τη διάθεσή του και τις επόμενες μέρες να πάρει περισσότερη χαρά, όχι γιατί θα το επιδιώξει, γιατί θα του τύχει. Συν το ότι θα βελτιωθεί το κλίμα mm. ή στο οικογενειακό του περιβάλλον ή στην Βάλιστα. προσωπική του ερωτική του ζωή. Ο Δίδυμος θα έχει να κάνει με την σύμπτωση, με τη συνάντηση, με τη συνεργασία, τη συμβίωση και με τις προτάσεις που θα του γίνουν ή οι ευνίδιοι παράγοντες θα του ανοίξουν το δρόμο για να φτάσει γρηγορότερα στους προορισμούς που έχει εδώ και δύο μήνες. Απ' την άλλη όμως συνεχίζεται ο μυστικός πόλεμος που διεξάγεται στο στενό περιβάλλον και πρέπει να προσέχει. Ο καρκίνος σαν το παιδί του φεγγαριού θα πρέπει να προσέξει τις διακοιμάνσεις της διάθεσής του, να μην αγνοήσει υποχρεώσεις σχετιζόμενες με την οικογένεια, όμως αυτή η σύνοδος του Ήλιο και της Αφροδίτη, τον βοηθά να ανοίξει ένα καλύτερο κύκλο στα οικονομικά ή να πάρει εφόδια συναισθηματικά που θα του τονίσουν την αυτοπεποίθηση σταδιακά. Έχουμε και τον μπλε φεγγάρι 31 Αυγούστου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, ο σωστά. Λέων είναι ο πρωταγωνιστής και αυτός ο οποίος εισπράττει το περισσότερο θετικό της συνόδου που έγινε χτε και ο οποίος ανοίγει ένα καινούριο κύκλο που θα κρατήσει 8 ολόκληρα χρόνια. Για άλλους θα αφορά την εξέλιξη της καριέρας Εδώ θα έχουμε όσοι είναι υποψήφιοι... Πολύ... Είναι χέρα τα λιοντάρια για τα Εγώ, επόμενα οκτώ ναι. χρόνια ναι. θα έχουν την τύχη με το μέρος τους δηλαδή. Η ειδικά Πράγω. οι άνθρωποι που είναι στην αυτοδιοίκηση και θα... Ζητήσουν την ψήφα των δημοτών και ανήκουν στο ζώδιο του Λέοντα. Έχετε Τονίζετε... κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κάτι στο όχι, μυαλό σα, κάποιο συγκεκριμένα. Ζητώ, θέλω, όχι. Θέλω Θέλετε να ακόμα. δω του υποψήφιου και ναι. στου μεγαλύτερου θέσει. Και θα σα πω ναι. το Σεπτέμβριο. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα κύκλο τύχης Για 8 ε, για... χρόνια. Ναι, 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 για 8 χρόνια. Μάλιστα. Και που θα. Τον Ισφράξουν τον προσεχή Οκτώβριο. Μιλάμε για αυτού που ασχολούνται mm -hmm. με την αυτοδιοίκηση. Είναι για του καλλιτέχνε λέοντε, είναι για του ανθρώπου που είναι περισσότερο στο εκθετήριο, είναι προ τα έξω. Φαίνονται, εκτίθενται, διεκδικούν. Αυτό, αυτή η ομάδα των λέοντων mm -hmm. έχει την ευλογία ε, αυτή τη συνόδου που έγινε χτε. Μάλιστα. Τώρα, οι Παρθένοι είναι πάντα σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Έχουν τον Άρη στο ζώδιο του. Όταν περνάει ο Άρη από κάθε ζώδιο, είναι η περίοδο του πολέμου, τη μάχη των αντικσοτήτων. Αυτό συνεχίζεται, αλλά θα μπορέσουν να διαχειριστούν ευκολότερα τι υποθέσει, τι δύσκολε και να αναπτύξουν μια άμυνα έτσι ώστε να μην υποστούν κάτι. Είναι και αυτό κάτι καλό. Η Ζυγή μετά του Λέοντε είναι η ευνοούμενη τη συνόδου τη Αφροδίτη με τον ήλιο στο Λέοντα που έγινε χτε, όσον αφορά προσδοκίε, προορισμού μεγάλου, κοσμοπολίτικε διακοπέ για αυτού που, που, που πάντα τι επιδιώκουν και έβνοιε στην αισθηματική ζωή. Όσοι έχουν υποστεί παρεξηγήσει, έχουν την ευκαιρία να τι αποκαταστήσουν. Όσοι έχουν χάσει κάτι να α, α, βρεθεί κάτι που θα α, καλύψει την απώλεια και όσοι δεν έχουν φύγει να τύχουν ευκαιρίες πολύ πιο ευχάριστο διακοπών από εδώ και πέρα. Η σκορπιχή είναι αυτή που είναι. Ε, οι άνθρωποι που θα επηρεαστούν από τα γεγονότα λέει, δεν μπορούν να αποφασίσουν ανάλογα το πώ θα τους παίξει η σύμπτωση τα περιστατικά θα κινηθούν Ευέλικη. έχουν το ένστικτο ναι. και βέβαια πάντα ξέρουν είτε να προστατεύουν τον εαυτό τους είτε να τον οδηγούν εκεί που θα βρουν την ικανοποίηση των πέντε αισθήσεων. Οι τοξότε, αντίστοιχα με του διδήμου, ευνοούνται και επειδή είναι και το στοιχείο τη φωτιά, ευνοούνται περισσότερο Άντι αυτή για την μια περίοδο. Φορά και εμείς οι τοξότε, το ε, από το δεύτερο μισό του Αυγούστου ευνοούνται περισσότερο από το πρώτο μισό. Άρα η σύνοδος η χθεσινιά Ήλιου και Αφροδίτης στο Λόντα του ανοίγει τον ορίζοντα και τους βοηθάει να ταξιδέψουν, να διευθετήσουν υποθέσεις ή να πετύχουν έναν σημαντικό σκοπό στην πορεία της εβδομάδα Ας... μέχρι την επόμενη Δευτέρα οι εγώκεροι και αυτοί λιγοστατικοί σαν τους Σταύρους και τους Σκορπιούς θα εισπράξουν περισσότερη χαρά ή τύχη συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες και κυρίως ευνοεί θέματα υγείας ή θέματα ψυχολογίας σε βελτίωση. Οι υδροχώοι είναι εκείνοι που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα σε κοινωνικές και σε σχέσεις ή θα τους ανοίξει ο δρόμος ξαφνικά ενώ ε, για καιρό ήταν εμποδισμένο για ένα σκοπό ή για μια αποστολή γιατί έχουν και αυτό το ενδεχόμενο. Και τέλος, οι εκθήσεις οι οποίοι πάντα παραπονιούνται ότι μιλάμε λίγο για αυτούς, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που γεννήθηκαν λίγο πριν έρθει η Άνοιξη και μοιάζει ο χαρακτήρας τους με εκείνη την εποχή. Είναι το τέλος του χειμώνα, γιατί το λέω συμβολικά, η σύνοδος αυτή τους δίνει μια ευκαιρία να χαρούν ευνίδια, δηλαδή να ζήσουν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο, και να ξεπεράσουν την αντίθεση του Άρη που βρίσκονται σε μπόλεμη κατάσταση, ειδικά στην οικογενειακή στην ερωτική mm. του ζωή. Οι Μάλιστα. πιο ωραίε προβλέψει αφορούσαν στο Λέοντα. Είχα και προχθέ γενέθλια. Τα άκουγα με πάρα πολύ προσοχή. Ό,τι καλύτερο μπορούσατε να μου πείτε. Οχτώ χρόνια τύχης. Ουράνιο δώρο είναι αυτό. Οχτώ χρόνια τύχη. Ουράνιο δώρο είναι για σα του Λέοντε. Ήταν φοβερό. 8 χρόνια τύχη, τι καλύτερο. Μάλιστα. Και να το πούμε αυτό. Καμία σημείωση μπροστά, κύριε Λεφάκη. όλα, Έτσι, όλα, όλα, στο χρόνια. μυαλό. Καμία σημείωση μπροστά. Υπάρχει μέσα σε Έμα. μία εβδομάδα ένα ολόκληρο βιβλίο. 50 χρόνια κλείνω. Σα ευχαριστούμε πάρα Θα πολύ, κύριε Λεφάκη. Να είστε καλά. καλά. Καλή εβδομάδα και χρόνια.